Η πραγματικότητα είναι ότι θα αρχίσουν να σκάνε κάποια πράγματα που θα μας προξενήσουν πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ένα από αυτά συσχετίζεται με την όλη προσπάθεια που κάνει και τον αγώνα που κάνει ο καθένας από εμάς για να φτάσει κάποια στιγμή στο επίγειο της συνταξιοδότησης. Πάμε σε μια μεγαλύτερη αύξηση των ορίων ηλικίας σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνταξιοδότηση και αυτό θα μας το αναλύσει ο διακεκριμένος, ο αξιόλογος καθηγητής, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος και πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλο. Και μάλιστα ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί ενώπιον 300 και πλέον εργαζομένων στο δημόσιο στην όμορφη Καλαμάτα σε μια πανελλήνια συνδιάσκεψη της ΑΔΔΗ έθεσα το θέμα της ραγδαίας αύξησης των ορίων ηλικίας δημοσίων υπαλλήλων, επαγγελματιών, αγροτών, ιδιωτικών υπαλλήλων και λίγοι γνώριζαν ότι από 1η-1η-22 εφαρμόζεται ένας πολύ σημαντικός σκληρός νόμος του 2015 που λέει κύριε Κανελόπουλε ότι όσοι μέχρι τέλους του έτους που περνάμε τώρα, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, κυρίως γυναίκες, δεν πλήττονται και μπορούν να φύγουν χωρίς να έχουν άγχος. Αυτές είναι 100-102.000. Αλλά 3.200.000 κόσμου από 1η-1η-22, κύριε Καλόπλε, πρέπει να γνωρίζει ότι θα έχουν μια επιβάρηση 5 και 7 κάποιες κατηγορίες και 12 χρόνων επιπλέον παραμονής της εργασίας για να βγουν στη σύνταξη. Γιατί ο νόμος που ισχύει σε 14 μέρες λέει ότι για να βγει κάποιος στο 62ο, νωρίτερα απαγορεύεται σε όλους, είτε έχουν παιδιά, πολλά παιδιά, τρία παιδιά, ανάπηρα παιδιά, που μέχρι τώρα βγαίνανε οι γυναίκες νωρίτερα, πρώτου 62ου. Λέει λοιπόν ο νόμος που ισχύει σε 14 μέρες, ότι αν στο 62ο, ποτέ νωρίτερα του 62ου, μου φέρει 40 χρόνια ασφάλισης, που σημαίνει 12.000 ένσημα, που είναι δυσεπιτεύξιμο στόχος, κύριε Κανελόπουλε, αγαπητέ Θέμη, θα πάρει σύνταξη στα 62. Ναι. Αν όμως δεν έχει 40 χρόνια στα 62 σου, θα πάρεις από τα 67 και πέρα με 15 χρόνια, με 25 χρόνια, με 40 χρόνια. Άρα λοιπόν, πολλοίς κόσμος που δεν θα πιάνει το στόχο με 40 χρόνια στο 62ο και είναι η μεγάλη πλειονοψηφία των Ελλήνων εργαζομένων σε μια αγορά εργασίας που ταλανίζεται και παράγει μεγάλη μερική απασχόληση, εκπεριτροπή σε εργασία, φθηνούς μισθούς, όλοι θα πηγαίνουν, κύριε Κανελόπουλα. Εδώ μιλάμε για ανατροπή, αν δεν κάνω λάθος. Και μιλάμε για μια ανατροπή, η οποία, θα το πω έτσι, και κοινωνικά αποτελεί μια βόμβα σε σχέση με τον προγραμματισμό που είχαν κάνει ορισμένες οικογένειες, που τρέχουν τώρα να προλάβουν. Τι να προλάβουν τώρα? Διαλύει τους πάντες οικογενειακούς προγραμματισμούς, όπως πολύ σωστά επιώς το είπατε. Η μεγαλύτερη ανατροπή στα όρια ηλικία στην Ευρώπη με νόμο του 2015, ενώ έχουμε φύγει 3 χρόνια από το μνημονία, 1η-1η-22, λέει ο νόμος, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, στα 62 μόνο κανένας νωρίτερα, αν υπάρχουν 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου, άλλος στα 67 με ό,τι έχει ο καθένας. Αντιλαμβάνεστε, κάποιος που στα 67 δεν έχει τα ελάχιστα, θα πρέπει να μείνει και στο 67ο, 8ο κλπ. Να πούμε πάλι άλλη μια φορά ότι όσοι έχουν θεμελιώσει μέχρι τώρα και όσοι μπορούν να θεμελιώσουν και με αναγνώριση πλασματικών χρόνων, ναι, στρατού οι άντρες, σπουδών άντρες γυναίκες, παιδιών άντρες γυναίκες, επιδοτούμενη ανεργία, επιδοτούμενη ασθένεια, μπορούν μέχρι πέρατος του έτους να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια, ναι, να τα προσθέσουν στα πραγματικά και να μπουν στη σύνταξη. Άρα η ευκαιρία είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς, δεν υπάρχει μετά. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου, κύριε Κανελόπουλε. Από τότε μπαίνουμε στο γενικό κανόνα που πολλοί κόσμος θα στενοχωρηθεί, αλλά οφείλουμε να τον ενημερώσουμε και σας ευχαριστώ για την τιμή στο εξαιρετικό δελτίο. Επαναλαμβάνω. Προβληματισμένοι πολίτες, επικεφαλής οργανώσεως στην όμορφη Καλαμάτα σε συνέδριο μαζικό, ναι, αγνοούσαν τις σημαντικές αλλαγές και μιλάμε. Σας είχαμε παρακολουθήσει και είχαμε εκτενώς συζητήσει και για τα λεγόμενά σας. Επειδή είναι διεκδικητική η στάση σας, θα πάω σε ένα ζήτημα, στην απόφαση σταθμός που υπάρχει για αποζημίωση για ηθική βλάβη σε συνταξιούχο.
Ως προς τι ηθική βλάβη να πούμε. Είναι μια σημαντική απόφαση, χαίρομαι που το αναδεικνύεται. Την αποκαλύψαμε στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, λέει το δικαστήριο των Αθηνών. Χθες βγήκε η απόφαση. Επειδή ο συνταξιούχος είχε δικαιωθεί και έπρεπε να πάρει τα δώρα του 11 μήνου, τα αναδρομικά κύριε Καρελόπλε, και επειδή στενοχωρήθηκε, επειδή η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ δεν του τα έδωσαν, πέραν από τα δώρα που του επεδίκασε το δικαστήριο και τα αναδρομικά, του λέει θα πάρεις και 200 ευρώ ως ηθική αποζημίωση για τη στενοχώρια που σου επέφερε η πολιτική του ΕΦΚΑ. Είναι μια πρωτοποριακή απόφαση του Αθηναϊκού Δικαστηρίου. Εύχομαι να το πάρουν και τα δικαστήρια όλης της επικράτειας. Ηθική αποζημίωση για τη βλάβη την ψυχική που υπέστη ο συνταξιούχος επειδή δεν πήρε τα αναδρομικά που τα κέρδισε με δικαστική απόφαση. Είναι σημαντική εξέλιξη. Προφανώς. Τώρα θα κλείσουμε ένα άλλο θέμα, με ένα θέμα που σχετίζεται με τα όσα ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τους ανέργους. Τι γίνεται εδώ, τα μπερδέψαμε λίγο? Κύριε Καρελόπουλε, έχουμε δύο παραδοσιακούς οργανισμούς. Mm-hmm. Για 70 χρόνια παρακολουθούν το ίδιο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο μας ευαισθητοποιεί όλους. Και την ίδια μέρα, για τον ίδιο μήνα, για τον ίδιο χρόνο, για τον ίδιο λαό, το δικό μας, τον περήφανο ελληνικό λαό, ο ένας οργανισμός δεν καταλαβαίνει. Μέχρι να έχουμε ξανά τον κύριο Μητρόπουλο για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο είναι κρίσιμο να το πω έτσι, γιατί έχουμε δύο αρχές. Αυτό που ανέλει ο κύριος καθηγητής είναι ότι έχουμε δύο αρχές. Μία είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η άλλη είναι ο ΑΕΔ, καταγράφουν το ίδιο φαινόμενο, το φαινόμενο της ανεργίας, και η μία αρχή σε σχέση με την άλλη έχουν διαφορά 370.000 λιγότερους. Κύριε Μητρόπουλο, τώρα σας έχουμε. 9 μονάδες διαφορά στην καταμέτρηση της ανεργίας. Με ρωτάνε ξένοι συνάδελφοι, διότι μας ρωτούν και στην Τούτα, στην επιστημονική μας ένωση που προείσταμε. Λέει πως τι, να υπάρχουν 10.000 διαφορά, δικαιολογείται. Αλλά σε τι στηρίζεται ο ένας, και να πούμε και κάτι το οποίο ιδιαίτερα μας στενοχωρεί. Τα κόμματα και οι κυβερνήσεις παραδοσιακά χρησιμοποιούν τα στοιχεία που βγάζουν λιγότερη ανεργία της Ελστάτ και αμελούν να εμφανίσουν τα στοιχεία του ΑΕΔ. Αλλά στον ΑΕΔ πάνε οι καταγεγραμμένοι ανεργοί. Αυτοί πάνε για να πάρουν τα επιδόματα. Εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε από την κυβέρνηση να συνανοηθούν οι δύο διοικήσεις, διότι δεν μπορεί σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος η ανεργία να μετριέται με τόση μεγάλη διαφορά, κύριε Καρελόπουλε. Θα πω και προχειρότητα εγώ, για να προσθέσω στο τέλος. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί κάποιοι θα παίρνουν αυτούς τους δείκτες και θα τους πολιτικοποιούν με εντελώς διαφορετικό πρόσημο κάθε φορά. Αν δείτε σήμερα σε όλες τις εφημερίδες, χρησιμοποιούν όλοι, και συναδελφοί μου και συναδελφοί σας, αλλά η πολιτική κυρίως, μόνο τα στοιχεία της λιγότερης ανεργίας, που είναι η Ελστάτ. Γι' αυτό το είπα. Και αμελούν να εμφανίσουν τον ΑΕΔ. Το καλό θα ήταν και το δίκαιο να κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς, χωρίς να κάνουμε κριτική. Διαβάστε την ανακοίνωσή μας. Mm-hmm. Εμείς είπαμε να τα βρουν οι δύο διοικήσεις, διότι μετράνε ψυχές, μετράνε αξιοπρέπειες, μετράνε περηφάνειες, και δεν μπορεί να υπάρχει διαφορά 9 μονάδων στην καταμέτρηση της ανεργίας. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για την εξαιρετική ανάλυση. Καλές γιορτές να έχετε. Ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλους και υγεία και μόνο χαρές.